Είσαι ο δεύτερος μήνας του μέλητος. Κοίτα τον Τίμι και τη Σάλη. Παίζουμε το παλιό μας φρίσβι. Έλα, πέτα το, αδελφούλα. Θέλω να ξέρεις πως λυπάμαι πολύ που φεύγεις να πας στο κολέγιο. Ω Σάλη, μην είσαι χαζούλα. Ξέρεις πως θα είμαι για πάντα ο μεγάλος αδελφός. Άρχισε να βρέχει. Τίποτα δεν θα χαλάσει τη μέρα μας. Τι συμβαίνει, αδελφούλη? Δάκρυ είναι αυτό στο μάτι σου? Ναι, δάκρυ. Μάλλον δάκρυ είναι. Χαχα, εσύ ο χαζούλης. Πρόσεχε, σου έρχεται ο δίσκος. Ναι. Ω, τι κάνει πάλι που η φασαρία κάνει? Τι είναι? Πικρός μου. Ω, το μάτι μου. Μυρίζω κάτι να καίγεται. Ναι, μάλλον είναι το μάτι μου. Ω, σταμάτα πια την κλάψα, καλαμάρι. Σου ξέφυγε ένα σημείο. Μάτι μητερή τριένα του Ποσειδώνα, τι γίνεται εδώ πέρα, αγόρι μου? Ω, παίζω πικνίκ με τα μεζεδάκια μου, τον Χέρπ και τη Λορέτα. Αυτά είναι τα παιδιά τους, ο Τίμι και η Σάλη. Κάτι μου λέει πως χαραμίζεις τα πολύτιμα υλικά μας. Κοίτα, σουγκαράκι, μπορεί να μην έχουμε πελάτες, αλλά κάνε κάτι παραγωγικό. Σαν τι, κύριε Καβούρη? Να, θα μπορούσες, ας πούμε, να ξεσκονίσεις τις πίκλες. Μπορείς να αρχιοθετήσεις τα ψωμάκια. Μπορείς να βάλεις νερό στην κέτσαπ. Έτσι που είναι, πρέπει να βάλω κέτσαπ στο νερό. Τέλος πάντων, και αν τα μεζεδάκια μπορούσαν να δουλέψουν, τότε θα σε παραδεχόμουν. Μπορείς να μου φτιάξεις μια στρατιά από μικρούς εργάτες που θα δουλεύουν αμισθοί. Θα προσπαθήσω. Να, ένας εργάτης. Θα το πούμε Πιτ. Γεια σου, Πιτ. Τι έπαθε ο Πιτ? Γιατί δεν δουλεύει? Μπορεί ο Πιτ να κουράστηκε. Ναι, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την εργασία του? Κι όμως, κύριε Καβούρη, η κούραση επηρεάζει την παραγωγικότητα. Όχι, όχι την παραγωγικότητά του. Αν ο Πιτ πάει για πικνίκ μαζί με τα καβουροπάτη, θα ξεκουραστεί, θα χαρεί και θα είναι πιο χαρούμενος. Όχι, δεν θα αφήσει την εργασία του για ψυχαγωγία. Αν το αφεντικό του κάνει ένα εταιρικό πικνίκ, ο Πιτ θα χαλαρώσει και θα επιστρέψει δρυμύτερος. Εταιρικό πικνίκ. Να βλέπετε, ήδη ζωήρεψε. Πω, σφουγγαράκι, λες αν οργανώσω ένα πικνίκ να αυξηθεί η δική σας παραγωγή.